Κυριακή 25 Πέμπτου 2008. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 4, στίχοι 5 έως 42. Σοφία, ορθή, ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη, πάση. Και το πνεύμα Σου. Έχω κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Καιρό εκείνο έρχεται ο Ιησούς εις πόλην της Σαμαρίας, λεγωμένη Σιχάρ, πλησίων του χωρίου, έδωκεν Ιακώβιος εις το Υιό αυτού, ειν δέκει πηγή του Ιακώβ, ο ούν Ιησούς και κοπιακός εκ της οδηπορίας, εκαθέζεται ούτως επί τη πηγή, ώρα ειν ως η έκτη, έρχεται γίνει εκ της Σαμαρίας, αντλήσε είδωρ, λέγει αυτή ο Ιησούς, δώσμη ποιήν, οι γάρ μαθητέ αυτού απελιλήθησαν εις την πόλη, ειν ατροφάς αγοράσωση. Λέγει ουν αυτό η γηνή Σαμαρίτης, πως η Ιουδαίωσον παρεμού ποιήν ετής, ους εις γυναικός Σαμαρίτιδος, ου γάρ συγχρόνται οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτή, η είδη στην δωρεάν του Θεού και της εστίνω λέγον, σι δώσμη ποιήν, σι ανήτησα σ' αυτόν και έδωκεν αν σι δορζόν. Λέγει αυτό η γηνή, Κύριε, ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρε στη βαθύ, όθελουν έχεις το είδωρ το ζών. Μη σημίζωνη του πατρός ημών Ιακώβ, πως έδωκεν ημίν το φρέαρ και αυτός εξ αυτού έπιε, και η αυτού και τα θρέματα αυτού. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτή, πάσο πίνον εκ του ύδατος τούτου διψίσι πάλιν, ως δαν πει εκ του ύδατος σου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψίσι στον αιώνα, αλλά το ίδωρο δώσω αυτό, γεννήσετε εν αυτό πηγή ύδατος, αλωμένου η ζωή αιώνιον. Λέγει προς αυτόν η γηνή, Κύριε, δώσμη τούτο το είδο, ή να μη διψώ, μη δέχομαι, θα δε αντλήν. Λέγει αυτή ο Ιησούς, είπαγε, κόνησον τον άνδρα σου και έλθε εν θάδε. Απεκρίθη η γηνή και είπεν, ουκ έχω άνδρα, λέγει αυτή ο Ιησούς, καλώς είπας ότι άνδρα ουκ έχω, πέντε γαρ άνδρας έσχες και νίνον έχεις ουκ έχει σου ανήρ. Τούτο αληθές ήρικας, λέγει αυτό η γηνή, Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης εσύ. Οι πατέρες ημών εν το όρι τούτο προσεκίνησαν και ημείς λέγεται ότι εν Ιεροσολύμης εστίν ο τόπος όπου δι προσκυνήν. Λέγει αυτή ο Ιησούς, γίνε πίστευσόν μη ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εν το όρι τούτο ούτε εν Ιεροσολύμης προσκυνήσετε το Πατρί. Ημείς προσκυνείτε ο ουκίδατε, ημείς προσκυνούμεν ο είδαμεν, ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστίν, αλέθετε ώρα και νυν εστίν. Ότε η αληθινή προσκυνείτε προσκυνήσουσι το Πατρί εν πνεύματι και αληθεία, και γάρο Πατήρ διού του ζήτη τους προσκυνούντας αυτόν, πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Λέγει αυτό η γηνή, είδα ότι Μεσσίας έρχεται ο λεγόμενος Χριστός, όταν έλθει εκείνος αναγγελεί ημίν πάντα, λέγει αυτή ο Ιησούς, εγώ είμαι ο λαλόνση και επί τούτο ήλθον οι μαθητέ αυτού και θαύμασαν ότι μετά γυναικός ελάλη, ουδείς μέντι είπε τι ζητήσει, τι λαλείς μεταυτής. Αφήκενουν την ιδρία να φτύσει γηνή και απήλθεν εις την πόλην και λέγει της ανθρώπης, δεύτε είδετε άνθρωπον ως είπε μη πάντα όσα επίησα, μη τι ούτως εστίν ο Χριστός. Εξήλθονουν εκ της πόλεως και ήρχοντο προς αυτόν, εν δε το μεταξύ ηρώτων αυτών οι μαθητέ λέγοντες, Ραβί φάγε, ο δε είπεν αυτής, εγώ βρόσιν έχω φαγήν, ειν ημί σου κείδατε. Έλεγονουν οι μαθητέ προς αλλήλους, μη της είναι και ναυτοφαγήν. Λέγει αυτής ο Ιησούς, ενών βρώμα εστίν, ή να ποιώ το θέλημα του πεμψαντός με, και τελειώσω αυτού το έργον. Ούχι μης λέγεται ότι έτη τετράμινος εστί και ο θερισμός έρχεται.
Ιδού λέγω ημίν, επάρατε τους οφθαλμούς ημών και θεάσαστε τα σχόρας, ότι λευκέης η προστερισμόν ήδη, και ο θερίζων μισθών λαμβάνει και συνάγει καρπών η ζωήν αιώνιον, είναι και ο σπύρον ομού χέρι και ο θερίζων. Εν γάρ τούτο ο λόγος εστίν ο αληθινός, ότι άλλος εστίν ο σπύρον και άλλος ο θερίζων. Εγώ απέστειλα ημάς θερίζην, ο ουχ ημείς και κοπιάκατε, άλλοι και κοπιάκασι, και ημείς εις των κόπων αυτών εις ελιλήθατε. Εκ δε της πόλεως εκείνης, πολλοί επίστευσαν εις αυτών των Σαμαριτών, δια των λόγων της γυναικός, μαρτυρούσις ότι είπε μη πάντα όσα επίησα, όσουν ήλθον προς αυτόν οι Σαμαρείτε, ηρώτων αυτών μήνε παραχτής, και έμεινεν εκεί δύο ημέρας, και πολλό πλοίους επίστευσαν δια των λόγων αυτού, τίτε γυναικοί έλεγον ότι ουχέτη δια την συνλαλίαν πιστεύομεν, αυτοί γαρακικόαμεν και είδαμεν, ότι ούτως εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός. Εν αρχή επίησαν ο Θεός τον ουρανό και την γη. Θα πείτε γιατί μας κολλέσει αυτό. Ακούσαμε κάποια περικοπή που περιγράφει το κεφάλαιο της γενέσεως από την Παλαιά Διαθήκη. Ακούσαμε μια εκτεταμένη περικοπή του διαλόγου του Χριστού με εκείνη τη γυναίκα από τη Σαμάρια. Πόσο αυτά συσχετίζονται. Θα τολμούσα να πω, όχι μόνο ερμηνευτικά αλλά και βιωματικά απόλυτα. Ο Θεός επίεσε λοιπόν τον ουρανό και τη γη στην αρχή. Και όλα τα έβαλε να κινούνται. Βλέπετε, ακόμη και άλογος φύσης, όλο το σήμα κινείται. Έτσι λένε οι επιστήμονες, διαστέλλεται. Ο άνθρωπος κινείται, εκείνος το έκανε. Από την εικόνα στην ομοίωση. Αυτή η περικοπή περιγράφει μαδρές σκέψεις και πολύ ουσιαστικές όμως αυτή την κίνηση του ανθρώπου που μόνο μέσα από εκεί καταξιώνεται ολόκληρη ζωή του. Και μετά έχεις όλη αυτή την αγαπητική, δημιουργική κίνηση του Θεού που μας καλεί να πάμε από εκείνον προς εκείνον. Να δούμε την περικοπή, να αξιολογήσουμε έχοντας το νου μας αυτό το γενικό πλαίσιο της κινήσεως. Γιατί η περικοπή είναι πολυπίκυλη και μπορεί κανείς να πει ανοίγονται πάρα πολλά θέματα. Το πρώτο θέμα το οποίο ακουμπάει ο Χριστός με αυτή τη γυναίκα, αφορμή δίνεται από το φρέαρο του Ιακώβ, είναι το είδωρ το ζών. Προσέξτε, είδωρ ζών είναι το είδωρ το κινούμενον. Είναι το είδωρ το οποίο δεν μου χλιάζει, δεν σαπίζει. Ό,τι κινείται γενικότερα στη ζωή έχει δυνατότητα να ζήσει. Ό,τι δεν κινείται είναι πεθαμένο. Ακόμη και τα πράγματα του κόσμου, βλέπετε το νερό, το οποίο είναι στατικό, μου χλιάζει και δεν μπορεί να το πει κανείς γιατί μαζεύει μέσα του μικρόβια και μύκητες. Το παράδειγμα αυτό του είδωτος του ζώντος είναι ακριβώς το ξεκίνημα αυτής της ζητήσεως για την κίνηση. Πάνω σε αυτή την κίνηση αρχίζει ο λόγος του Χριστού που αναλύει την κίνηση που έχει να κάνει ο άνθρωπος. Που ξεκίνησε από το Θεό για να μπορεί όμως να καταλήξει στο Θεό, αν εκείνος το θέλει. Η πρώτη πρόταση εξολογήσεως αυτής της κινήσεως μέσα από αυτό το είδωρτο ζών είναι ξαφνική πρόταση του Χριστού. Κανείς δεν περιμένει ενώ κουβεντιάζονται για το είδωρτο ζών, τι είναι αυτό το νερό, λέει ο Χριστός που είναι άντρα σου. Και δηλώνει εκεί την αποτυχία της κινήσεως προς τον άλλο. Στον εγκύτερο άλλο, στον οποιοδήποτε άλλο, αλλά δεν είναι ο εγκύτερος άλλος. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το πρώτο βήμα ερμηνεύεται το παράξενο παράλογο. Σκηνικό παράζει ο Χριστός και από το είδωρ το ζών πηγαίνει στον άντρα της. Η πρώτη κίνηση. Η κίνηση προς τον άλλο. Παρακάτω ανοίγει η κουβέντα και πάλι ο Χριστός, αλλάζοντας και πάλι το μοτίβο με έναν πολύ δυναμικό τρόπο που αρχίζει ο λόγος περί της προσκυνήσεως. Μα τι είναι η προσκύνηση. Είναι η κίνηση προς το Θεό. Βλέπετε, η πρώτη κίνηση προς τον άνθρωπο, η δεύτερη κίνηση προς το Θεό. Πού προσκυνούμε, σε αυτό το βουνό, σε εκείνο το βουνό. Και λέει, ούτε εδώ ούτε εκεί. Πρέπει, λέει, εμπνεύματι και αληθεία την προσκυνή. Και αξιολογεί την κίνηση προς το Θεό. Πρέπει να γίνεται εμπνεύματι, ένα αγίο πνεύμα, το οποίο κινείται προς εμάς, το οποίο μας κινεί προς προσευχή, προς αγιασμό, και ταυτόχρονα ανταποκρινόμενοι σε αυτή την κίνηση κινούμεθα εν αληθεία προς τον Χριστό. Η αλήθεια είναι ο Χριστός. Και εκείνος είναι η κίνηση η αγαπητική της συγκαταβάσεως. Κατεβαίνει σε εμάς. Και η κίνηση της προσλήψεώς μας. Δύο κινήσεις κάνει εκείνος. Κατεβαίνει, μας προσλαμβάνει, μας αγιάζει. Εμπνεύματι, ένα αγίο πνεύματι, που σημαίνει οποιαδήποτε κίνηση κάνει πάνω στον κόσμο χωρίς αυτή την ανταπόκριση στην κίνηση του Αγίου Πνεύματος είναι η κίνηση ματέα, είναι η κίνηση μπλεγμένη. Είναι η κίνηση που θα οδηγήσει σε σένα και του άλλου σε καταστροφή. Και ταυτόχρονα κίνηση εν αληθεία. Αλλά ποια αλήθεια? Η εν Χριστώ αλήθεια. Ο Χριστός ο ίδιος είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει άλλη αλήθεια. Δεν υπάρχει άλλη κίνηση δυναμική.
Ο κόσμος καθημερινά κινείται σαν τερός, σαν δαιμονισμένος. Είναι ψυχασθενής, είναι άρρωστος. Τρέχει πάνω κάτω. Δεν κινείται πνεύματι και αληθεία. Το ίδωρο πια το οποίο έχει είναι σαπισμένο και φαίνεται που κινείται και κάθεται και προσκυνάει τα σάπια νερά. Εμπνεύματι και αληθεία. Και είναι η δεύτερη κίνηση. Πρώτη προς τον άνθρωπο, η δεύτερη εμπνεύματι και αληθεία. Και ο Χριστός πάει παρακάτω και συνδυάζει τις δύο κινήσεις. Ενώ θα νομίζει κανείς που είναι ξεχωρισμένες κινήσεις. Προς τον άνθρωπο, προς τον Θεό. Και μπορεί κάποιος να επιλέξει, να πει αυτό ή το άλλο. Και λέει, όχι, θα πάμε παρακάτω. Και θέτει το θέμα του θερισμού. Ο θερισμός πολύ εισεργάται ολίγοι. Γιατί κινείσαι προς τον άλλο? Όχι απλώς γιατί τη σου άρεσε. Γιατί αυτή η κίνηση σου κάνει τον άλλο να κινηθεί προς τον Θεό. Ο θερισμός πολύ εργάται ολίγοι. Να βάλετε λοιπόν προσευχή για να κινηθούν πολλοί εργάτες σε αυτό το χώρο. Και άσχετα ποιος θερίζει, άσχετα ποιος πήρει, όλοι προς τον Θεό πάνε. Ποια η κίνηση αυτή συνδυάζεται. Δεν κινούμεθα στον άλλο απλώς γιατί είμαστε ερωτευμένοι, γιατί είμαστε αγαπημένοι, γιατί είμαστε φίλοι, γιατί έχουμε μια παράταξη. Γιατί χίλια γιατί τα οποία μας αποκούν από την κίνηση. Κινούμεθα στον άλλο με την κίνηση αγαπητική που μας κάνει να το συμπαρασύρουμε αγαπητικά και αυτόν μαζί μας προς τον Θεό. Δεν υπάρχει άλλη κίνηση. Ο θερισμός λοιπόν πολύ και εργάται ολίγοι και πράγματι όλοι κινούμεθα, εργάται ολίγοι να κάνει αυτή την κίνηση. Και προσέξτε, πού ομιλεί? Στην Αγία Φωτεινή τη Σαμαρίτα την Ισαπόστολο που αξιοποιεί αυτή την κίνηση. Ποια η κίνησή της γίνεται πνεύματι και αληθεία και είναι από τον άλλο προς τον Θεό και για τον Θεό και όλοι μαζί. Είναι μια συγκλονιστική περικοπή η οποία τεινάζει στον αέρα όλους τους δυναμικούς ανθρώπους, τους μοντέρνους ανθρώπους που θέλουν να κινούνται, να φανούν που είναι της εποχής του σήμερα. Είναι πιο πεπερασμένη και πιο σάπια από τα σάπια και τα παλιά και τα πιο ρητρό πράγματα του κόσμου. Όποιος δεν κινείται έτσι δεν έχει ζωντάνια πάνω του. Ό,τι δεν κινείται από το Θεό για το Θεό και μαζί του προσέξτε, δεν συμπαρασύρει τους άλλους. Όλα είναι σάπια και είναι κατεστραμμένα. Γράφτε το στην οικονομία, στην πολιτική, στην κοινωνιολογία, στην παιδεία, όπου θέλετε. Εκεί κίνεται και βρίσκονται τα προβλήματα του κόσμου. Δεν κινούνται πνεύματι και αληθεία, κινούνται απάλληλες προοπτικές, αποκαταξίωση, επαναγνώριση, από καλές σκέψεις και προγράμματα έχουν και τίποτα άλλο. Και δεν κινούνται από το Θεό για το Θεό και δεν κινούν και τους άλλους μαζί τους αυτό το πρόγραμμα που έβαλε ο Θεός πάνω μας και τα αποδεχόμενα θέλουμε. Εν αρχή επίσης είναι ο Θεός των ουρανών και τη γη. Και όλα τα κινεί με την αγάπη του προς εκείνον. Αν το θέλουμε, ο δρόμος είναι ανοιχτός. Αλλά αυτό το συγκλονιστικό αυτή τη κινήση του ύδατος του ζώντος, ποτέ μην το ξεχάσετε. Αν το ξεχάσετε, ήδη σαπίσατε και είστε μουχλιασμένοι και είστε μια ζωή απογοητεύσεως και μια ζωή που δεν είναι ζωή, αλλά είναι όντως θάνατο.